κόσμο, το οποίο βούλιαξε τελικά. Ναι, το οποίο αυτός ο αρχιτέκτονος ο ίδιος είχε κάνει και τα ξενία το 60. Ο ίδιος ο άνθρωπος προέβλεψε όλη αυτή την κατάσταση 30 χρόνια πίσω και δυστυχώς βούλιαξε. Όλα αυτά που είπε ο κ. Δημήτρης έχουν δίκιο. Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι οι παράμετροι, γιατί εκτός από αυτό έχουμε και τον Μπερλέα, ένα άλλος ξενός, μια καθητοποιημένη μονάδα, ένα άλλο χτήμα, που υπάρχει πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή. Δηλαδή, καλλιεργούμε το χτήμα και βιολογικά. Υπάρχει μεταποίηση με τα γλυκά του κουνταλιού και παράλληλα είναι και ο ξενώνας. Όλο αυτό δεν είναι καταπληκτικά και μέχρι πέρσι είχαμε και κουζίνα από τοπικά προϊόντα. Βεβαίως μου την είπα εδώ για το βούδυρο, αλλά οφείλω να απαντήσω ότι έπαιρνα μέχρι πρότινος βούτυρο από το μαστέλο, το οποίο μας τόκοψε γιατί δεν μας ήθελε μέσα από δύο. Εν πάση περιπτώσει είναι και αυτά, δηλαδή πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Πρέπει. Δηλαδή θέλει συνεργασία και από τις δύο μεριές. Τέλος, για να μην σας κουράσω, ήθελα να σας πω ότι έχει μεγάλη σημασία ο αγροτουρισμός στην επαρχία. Έχει σώσει την ευρωπαϊκή επαρχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι το έχουν αντιληφθεί, το κάνουν σωστά. Και έχει δρόμους παράλληλους. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να αξιοποιήσεις την τοπική ζωή, να δώσεις σημασία στην καθημερινότητα του αγρότη που ξαφνικά γίνεται σημαντικός. Νιώθει ότι είναι σημαντικός όταν κάποιος τον φωτογραφίζει, την όπτρα θερίζει. Μπορεί να δώσει μια αξία στην καθημερινότητα του επαρχιώτη και του αγρότη, ο οποίος κάνει τη δουλειά του σιωπηλά τόσα χρόνια και κανείς δεν γυρίζει να τον κοιτάξει. Και με την μεταφορά γνώσης, γιατί οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές στον αγροτουρισμό σε τέτοιες μονάδες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή ηρεμής και έρχεσαι σε επαφή άμεσα με τον πελάτη σου, με αποτέλεσμα μεταλαμπαδεύει ένας τον άλλον τη γνώση του μέσα από ένα ούζο ή ένα κρασάκι το βράδυ που θα πιείς έτσι σε μια παρέα, ας το πούμε. Ωραίες εμπειρίες, ναι. Αυτό είναι. Αυτά έχω να σας πω. Αυτό που χαίρομαι είναι ότι η αγροξένεια έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό, να σταματήσει αυτή η τσίχλα του αγροτουρισμού που έχει αρχίσει και γίνεται τελευταίος πολύ δυσμοδός και έρχεται να αντικαταστήσει τη λέξη παραδοσιακό, που και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επίσης τσίχλα. Και έρχεται να βάλει μια θεσμοθέτηση ή προσπαθούν οι άνθρωποι, που προσπάθεια πλέον εγώ δεν βλέπω την προσπάθεια, είναι έργο, να βοηθήσει αυτή τη μορφή. Θα πρότεινα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια σχολή πάνω σε αυτό το νέο επάγγελμα, διότι ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβει κάποιος ο οποίος ξεκινάει να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί όπως είπε και ο κ. Δημήτρης, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αγροτουρισμό είναι και λίγο πολύ μίξερ, έτσι κάνουν τα πάντα. Γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις παντού προσωπικό και ξεχωριστά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο η ποιότητα μπορεί να σταθεροποιήσει αυτές τις δουλειές και όχι, πώς να το πω, η πολυτέλεια και η πραγματοποίηση. Η ποιότητα προστατεύει πάντα όλες τις δουλειές και είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το καταλάβει, γιατί ένας απλός αγρότης ξαφνικά να γίνει και ξενοδόχος ή να γίνει και ταβερνιάς οτιδήποτε, θέλει μια μικρή εκπαίδευση, να μην πω μεγάλη. Αυτά είχα να πω, να σας ευχαριστήσω και να δώσω καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους ομιλητές και να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πει κάτι άλλο, να καταθέσει κάποια γνώμη, κάποια άποψη, κάποια ερώτηση. Αφού ζητήσουμε συγγνώμη από την χοροδία Χίλ και την κυρία Λεκουμπάντη για την καθυστέρηση. Αν δεν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πει κάτι, θα περάσουμε λίγο από τον κάμπο στη θάλασσα. Υπάρχει άλλο να ρωτήσει κάτι? Όχι, όλοι θέλουν καβαδία. Ωραία, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ και συνέχεια απολαύσετε την χοροδία Χίλ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε
εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Και όπως είπε και η Τζέννη, από το πράσινο της θάλασσας των περιβολιών της Χίου, στο γαλάζιο του Αιγαίου μας. Παρέα με τον ποιητή, τον ναυτικό ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μελοποιημένα τραγούδια του θα ακούσετε από τον Θάνο Μικρούτσικο. Μπροστά σας έχετε τη χοροδία της Χίου και αρκετά μέλη από τη χοροδία των Ινουσών και δημοτικούς συμβούλους από τον Δήμο των Ινουσών, φίλους μας και συνοδοιπόρους που τραγουδούν κιόλας. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι είναι «Ο Σταυρός του Νότου». Είναι το χρονικό μιας προεξαγγελθήσας αυτοκτονίας. Ανασκαλεύει στη μνήμη του ο Καβαδίας και συγκεντρώνει εικόνες που τις περιβάλλει με αγάπη και ζεστασιά ανθρώπινη για τον σύντροφο που χάθηκε, αλλά και για κάθε ναυτικό που έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Οι αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες από τη χοροδία της Χίου και τη χοροδία των Ινουσών θα ήθελα να μου επιτρέψουν να αφιερώσουμε αυτή την ενότητα του Νίκου Καβαδία με 7 τραγούδια, μελοποιημένα από το Μικρούτσικο, όπως είπα προηγουμένως. Να την αφιερώσουμε λοιπόν αυτή την ενότητα σε όλους τους ναυτικούς μας, σε όσους επίσης είναι εδώ, στον πατέρα μου, που ήταν και εκείνος ναυτικός, και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Υπάρχει πιο σκληρή μοναξιά από αυτήν του ναυτικού στις θάλασσες και στα λιμάνια. Αυτή τη μοναξιά που την κάνει ακόμα σκληρότερη και η μονοτονία της ζωής στη θάλασσα. Καμπέις water. Καμπέις water. Φουντάραμε καραμοσάλι στο ποτάμι. Θολά νερά.
και μίλια τέσσερα το ρέμα. Ο καπετάνιος μας κοιτάζει το φεγγάρι που είναι θολό και κατακόκκινο σαν αίμα. Όλοι οι ναυτικοί λένε στη Ράδα. Σαλπάρουμε, μας περιμένουν στο Μπραζίλ. Το πρόσωπό σου θα το μουσκεψε τα γάζι. Ζεστόν αγέρα κατεβάζει το μπουβάζι. Μα ούτε φουστάνι στη στεριά κι ούτε μαντίλι. Συχνά στις διηγήσεις του, ήταν και μεγάλος παραμυθάς και είχε επίσης και μια έτσι πολύ μεγάλη εφράδια στη διήγησή του. Θυμόταν λοιπόν συχνά στις διηγήσεις του τη Θεσσαλονίκη. Την είχε γνωρίσει ναύτης 20 χρονών, τότε που ταξίδευε με ένα φορτηγάκι. Θυμόταν λοιπόν φίλους, ονόματα, τοποθεσίες και βέβαια πάντα γυναίκες, με επικεφαλής της Μαρό. Αυτή έμενε στην Καλαμαριά. Ήταν μια αγωητευτική μεσόκοπη γυναίκα με εκφραστικά μάτια και πλούσια μαλλιά περιποιημένα με καριδόλαδο. Ήσαγε ο Βαρδάρης. Ξέχασε σκηνό το σκοπό που λέγαν οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα, φύλαγε και Αγιά Θαλασσινή. Εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη, μου είπες «Σ' αγαπώ». Φύσαγε ο Βαρδάρης.
Μοναξία γίνεται άβυσος και καταβροχθίζει κάθε νεαρό ναυτίλο που δεν είχε άλλο φυλαχτό μαζί του παρά ένα γράμμα από τη μάνα του και τις διαρκείς προσευχές της. Αλλά και τα δύο δεν φτάνουν για να ξορκίσουν το θάνατο. Πουλί, πουλάκι στεριανό, θάλασσα δεν σου πρέπει. Και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί, με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη. Του ναύτη δώστου στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες, μα τίποτα δεν είδες. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου. Στο Αιγαίο τα γαλανά νερά, 2 μίλια οξά απ' τη σκυρό.
Ο Λόρκα γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ανδαλουσίας. Ο Καβαδίας θέλει να πιστεύει πως στις φλέβες του κυλάει αίμα τσιγκάνου. Σπούδασε μουσική, αλλά γρήγορα στράφηκε προς την ποιήση και το θέατρο. Όλοι ξέρουμε τον Ματωμένο Γάμο, που πολλές φορές έχει ανεβεί στην Ελλάδα από... έχει σημειώσει έτσι εξαιρετική επιτυχία και με πολύ καλούς θεάσους. Τον Λόρκα τον δολοφόνησαν οι φασίστες του Φράνκο το 1936 σε ηλικία 38 χρονών. Ο θάνατός του συγκλώνησε όλη την Ευρώπη. Και βέβαια ένας άνθρωπος τόσο ευαίσθητος, ελεύθερος και φιλελεύθερος σαν τον Καβαδία, δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος. Έγραψε λοιπόν αυτό το ποίημα που θα ακούσετε στη συνέχεια, αλλά εκτός από τον Λόρκα συγκλονίστηκε από άλλη αιτία, παρεμφερή όμως, και ο μεγάλος ζωγράφος ο Ισπανός ο Πικάσο. Οι φασίστες του Φράνκο, επειδή αισθάνονταν να απειλούνται από τους αντιφρονούντες δημοκρατικούς, ζήτησαν την βοήθεια από τον συνεργάτη τους, τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ πολύ πρόθυμα πρόσφερε τη βοήθειά του και ξαφνικά και ανέτεια και απροκάλυπτα και άδικα βομβάρδισαν οι Γερμανοί αεροπόροι την πόλη Γκουέρνικα. Έμεινε άναυδη όλη η Ευρώπη από αυτή την απροκάλυπτη ενέργεια, την αχαρακτήριστη. Ο Πικάσο λοιπόν σε μια νύχτα έφτιαξε τον περίφημο πίνακα του, την Γκουέρνικα, η οποία επί δεκαετίες έμενε ξενιτεμένη μακριά από τον τόπο της. Γιατί ήταν επιθυμία του Πικάσο η Γκουέρνικα να επαναπατριστεί μόνο όταν η δημοκρατία ξαναβασίλευε στην Ισπανία. Αυτό το ποίημα το αγαπάμε πολύ, η χοροδία το αγαπάει πολύ και εγώ το αγαπάω, γιατί δέστε πόσες εικόνες προβάλλει μπροστά μας, αποκαλύπτει μπροστά μας ο Καβαδίας, και πρόσωπα, το ισπανικό τοπίο, και ο Πικάσο εμφανίζεται επίσης υπαινικτικά πάντοτε. Και δέστε επίσης με τι αριστοτεχνικό τρόπο συνδέει την αντιφασιστική Ισπανία με την αντιναζιστική Ελλάδα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δέστε πώς συμπλέκονται μέσα στο ποίημα η Ισπανία και η Ελλάδα με το σκοπευτήριο της Κεσαριανής και το στίβα το πτώματα των εκτελεσμένων πατριωτών, τους φαγμένους στο δίστομο, τις γυναίκες τις αποσπανισμένες με τις στέρφες αγκαλιές, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ανέμισες για μια στιγμή τον πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Κάτω από τον ήλιο αναγαλιάζουν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες στέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε που σ' έφεραν κατσίβελε στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κίσια, έναν τρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι, και απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, μέσα από τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Τότε σάπιζε το μέλι.
στάξω πίσω εμείς και εμείς εμένει. Τον έρωτα τον κοροϊδεύα, δεν τον πίστευα χρόνων. Και τότε να δούμε πώς θα γελάς την ώρα που φεύγεις. Φυσικό ήταν τότε να γίνει έτσι, παρατηρεί ο συνομιλητής του. Απαντάει ο Καβαδίας. Ναι, φυσικά. Όμως τώρα η κοπέλα που αγαπώ είναι 25 και εγώ 65. Αν σου πει μήνε, την παρατάς στη θάλασσα? Όχι. Για όνομα του Θεού, όχι. Πικρία. Ό,τι αγαπούσα αρνήθηκα για το πικρό σου αχίλ. Για ένα δυσέβρετο, μικρό, θαλασσινό κοχύλ. Τι να σου τάξω, ατίθασο παιδί, να σε κρατήσω. Παρηγοριά μου, ο σάκος μου, σ' Αμερική και Ασία. Σύρμα που εκόπηκε στα δυο και πώς να το ματήσω. Κατακαημένε, η θάλασσα μισάει την προδοσία. Oh.
η ιστορία ενός μαχαιριού. Δεν ακούγεται. Κάτι ξανά, δεν τα ακούγεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Με το μαχαίρι του τον δω κρυφά τον οφωνούσε.